Κυριακή των Αγίων Πατέρων την ονόμασε η Εκκλησία μας. Και στα αναγνώσματα έχουμε αποχαιρετιστήριους λόγους. Στο Ευαγγέλιο ο Χριστός προσεύχεται στον Θεό Πατέρα και καλεί να σταθεί αρρωγός στην ενότητα των μαθητών του για να φέρουν εις πέρα στο έργο που του ανέθεσε. Και ο Απόστολος Παύλος συμβουλεύει τους δικούς του μαθητές να παραμείνουν και αυτοί πιστοί, ξέροντας τους κινδύνους που τους περιμένουν. Τελικά η ενότητα είναι η απάντηση της Εκκλησίας απέναντι σε καθέναν και σε αυτούς που επιβλέπονται το έργο του Ευαγγελίου. Και ταυτόχρονα με τους Αγίους Πατέρες η κοινή πίστη, η ομολογία της πίστεως, η αλήθεια της πίστεως. Πρέπει να έχουμε φρόνημα ενότητος, αλήθεια πίστεως, κοινωνία αγάπης. Έτσι μπορούμε να σταθούμε ικανοί συνεχιστές του έργου του Χριστού πάνω στον κόσμο και για τον κόσμο.